έχουμε κοντά μας και στην Ξάνθη, αλλά και εδώ, στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή με την ενωτική πρωτοβουλία Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα. Και είναι εδώ κοντά μας και τον ευχαριστούμε θερμά που ένας από τους σταθμούς αυτού του περάσματός του από την Ξάνθη, γιατί μετά τις σημερινές περιοδίες θα κλείσει με ομιλία στην Καβάλα το βράδυ την επίσκεψή του στην ευρύτερη περιοχή, ο Κώστας ο Λαπαβίτσας είναι και εδώ κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και θα δω και την Ξάνθη και θα μιλήσω με κόσμο της Ξάνθης για τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά ζητήματα της περιοχής. Για τα οικονομικά ζητήματα, εγώ να πω τον κύριο Λαπαβίτσα, τον έχουμε φιλοξενήσει στην ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στα δύσκολα χρόνια του Μνημονίου είχαμε, θυμάμαι, επικοινωνίες, αλλά και μετά. Τώρα, μέσα από αυτή την σύμπραξη δυνάμεων και κινημάτων, την ενωτική πρωτοβουλία Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, κατέρχεστε υποψήφιος ευρωβουλευτής, κύριε Λαπαβίτσα. Ακριβώς. Αυτή η σύμπραξη πώς επετεύχθη? Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως πολύ σωστά είπατε, ήμουν βουλευτής κάποτε, μετά από για 9 χρόνια δεν συμμετείχα σε... Με το ΣΥΡΙΖΑ, με το συνασπισμό. Το 2015, μετά φύγαμε όταν έγινε το μνημόνιο. Ναι, και για 9 χρόνια δεν συμμετείχα σε εκλογική πολιτική. Ο λόγος που συμμετέχω τώρα είναι γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο κάτι την απόψη μου, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά, και δεύτερον γιατί υπήρξε δυνατότητα να σχηματιστεί ακριβώς αυτό, η ενωτική πρωτοβουλία. Αν δεν γινόταν αυτό, δεν θα συμμετείχα. Υπήρξε δυνατότητα να εμφανιστεί κάτι το οποίο θα έφερνε κοντά δυνάμεις πολιτικές οι οποίες δεν προέρχονται το ίδιο σημείο του πολιτικού φάσματος, αλλά έχουν συμφωνήσει σε ορισμένα βασικά. Το Μέρα 25 δηλαδή από μια μεριά και η Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά από την άλλη. Εμείς απευθύναμε ευρύτατο κάλεσμα, αλλά αυτές οι δυνάμεις ήταν αυτές που ανταποκρίθηκαν. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ θετικό. Η συγκράτηση του μετόπου δηλαδή ήταν εκείνη που ουσιαστικά με τις συγκεκριμένες δυνάμεις. Χωρίς αυτό, εκείνη... χωρίς αυτό εγώ δεν θα συμμετείχα. Αν δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η δυνατότητα ενωτικής παρουσίας στην πράξη, όχι στα λόγια, γιατί για ενωτική παρουσία μιλάνε άπαντες. Όταν φτάσει η ώρα να το κάνουν πράξη, εκεί τα πράγματα χαλάνε. Δυσκολεύομαι. Δεχτήκατε προτάσεις και από άλλα πολιτικά κόμματα, πολιτικού σχηματισμού, κύριε Λαπαβίτσα? Υπάρχουν μονίμως αυτές οι δυνατότητες, αλλά ο καθένας κρίνει το τι πρέπει να γίνει κάθε φορά και αυτό που αντιμετωπίζει η χώρα. Και η δικιά μου η άποψη ήταν ότι αυτή η ενωτική πρωτοβουλία, έστω και αν είναι μικρή, έστω και αν οι δυνάμεις της για την ώρα είναι περιορισμένες, είναι κάτι αισιόδοξο και δίνει τη δυνατότητα να φτιαχτεί κάτι πολύ πιο σημαντικό σε βάθος χρόνου. Αλλά πιστεύω θα το κουβεντιάσουμε αυτό για τους λόγους. Ρώτησα τον κύριο Λαπαβίτσα, το είπα και νωρίτερα, ότι πραγματικά έτσι, παρακολουθώντας και την πορεία του και τις αναλύσεις του, ήταν εκτός μάχημης πολιτικής ο Κώστας ο Λαπαβίτσας, αλλά ουδέποτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με την αρθρογραφία του, ουδέποτε ήταν εκτός της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας και της γεωπολιτικής, θα έλεγα έτσι, σκηνής. Πάντοτε στοχευμένα και με τοποθετήσεις του, με δηλώσεις του και με άρθρα του ήταν παρόν. Όμως είχε εκφράσει όταν πρωτοδημιουργήθηκε, όταν πρωτοειδρύθηκε το Μέρα 25 τις ενστάσεις του. Τώρα όμως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτή η διαφορετική διάσταση που παίρνει με τη διεύρυνσή του και τη συγκρότηση μετόπων, μάλλον σας κάνει να έχετε αλλάξει εντελώς άποψη και θέση. Βλέπετε άλλες προοπτικές μάλλον στο Μέρα 25. Όχι τόσο το Μέρα 25. Στη σύμπραξη. Ακριβώς, στη σύμπραξη. Όχι μόνο, καταρχήν αυτό που είδαμε εμείς ως άνθρωποι που προερχόμαστε από την αριστερά, αυτοί ήταν μέχρι το 2015 και μετά, ήταν η δυνατότητα της ενωτικής παρουσίας, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Δεύτερον όμως και εξίσου... Σημαντικό και δύσκολο για την αριστερά, και δύσκολο, πάντα. Το δεύτερο όμως στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ, είναι η ίδια η μετατόπιση του Μέρα 25. Διότι για μας έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Οι θέσεις που προβάλλει το Μέρα 25 σήμερα και αυτά που λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης ανοιχτά και δημόσια δεν έχουν και πολύ σχέση με αυτά που έλεγε το 2015. Έχει γίνει μια μετακίνηση προς τα αριστερά όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την πορεία της Ευρώπης, την δυνατότητα αλλαγής
της κατάστασης στην Ευρώπη, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει γίνει μια μετατόπιση προς τα αριστερά και με θέσεις ανοιχτές, και επίσης το ΜΕΡΑ25 και ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει ανοιχτά πει ότι πολλά από αυτά που έλεγε ο ίδιος το 2015 αποδείχθηκαν μη εφικτά. Και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, βέβαια, δεν γνωρίζονται, ξέρει ο ένας τον άλλο πολύ καλά. Το με το Γιάννη έχουμε σχέση επιστημονική για πάρα πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει η πολιτική πορεία της προηγούμενης δεκαετίας. Το Γιάννη τον ξέρω πολλά χρόνια. Άλλο το προσωπικό και άλλο το πολιτικό. Άλλο το ακαδημαϊκό. Σας προβληματίζει, κύριε Λαποβίτσα, η διάσπαση στον χώρο της αριστεράς? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25, τώρα η σύμπραξη που έχετε εν ώψη των ευρωεκλογών. Πάρα και να μας συγχωρέσουν άλλα πολιτικά κόμματα από το χώρο της αριστεράς που δεν τα αναφέρω. Είναι ένα ζητούμενο για εσάς που σας θέτει προβληματισμούς μπροστά στην Ευρωκάλπη? Με προβληματίζει και με θλίβει, όχι απλώς με προβληματίζει. Εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και ο κόσμος που, με τον οποίο δουλεύω και συνεργάζομαι, πάντα θέλαμε ενωτική παρουσία. Το είχαμε πει και το κάνουμε πράξη. Απευθύναμε κάλεσμα προς πολλούς. Είναι πάρα πολύ προβληματικό αυτό, γιατί ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, ειδικά της αριστερής αντιπολίτευσης, και οι λόγοι του είναι σύνθετοι, πρέπει να τους κουβεντιάσουμε, είναι ένας από τους, ένα από τα κύρια αίτια για τα οποία η κυβέρνηση μπορεί να παίρνει 41%. Διότι όταν η αντιπολίτευση είναι σπασμένη σε τόσα κομμάτια και δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, τότε πάρα πολλοί κόσμοι θα ψηφίσει την κυβέρνηση, έστω και αν δεν συμφωνεί. Οι δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολλοί. Εγώ τους συναντώ συνεχώς. Αλλά όταν δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική, τότε πολλοί κόσμος θα πει που να τρέχω, γιατί να ασχολούμαι, γιατί να ψάχνω κάτι άλλο, και πηγαίνει προς τα εκεί. Με απασχολεί λοιπόν πάρα πολύ αυτό, και εμείς θα θέλαμε ευρύτερο. Το ένα είναι αυτό, κύριε Λαποβίτσα, συγγνώμη που διακόπτω, το άλλο είναι αυτό το φαινόμενο που παίρνει τεράστιες διαστάσεις και εδώ και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω θα φανεί σε αυτές τις ευρωεκλογές. Η πολυδιάσπαση των αριστερών, οικολογικών, περιβαλλοντικών δυνάμεων και του κέντρου, όλων αυτών των δυνάμεων, σε διαφορετικά κόμματα, κινήματα κτλ. Κτλ. Έχει δώσει λαβή να θεριεύουν και να συμπράττουν κινήματα ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη πια. Είναι όπως το λέτε αυτό. Δεν μπόρεσε να γίνει ανάχωμα η αριστερά. Είναι χειρότερο από ενωμένη. Αυτό. Είναι χειρότερο από ενωμένη αυτό. Να γίνει ανάχωμα. Δεν μπόρεσε να το καταφέρει. Θα σας το πω. Η κατά τη γνώμη μου είναι χειρότερο από το δεν φτάνει μόνο δεν έγινε ανάχωμα. Είναι σίγουρο αυτό. Αλλά είναι χειρότερο. Γιατί, ξέρετε, η αριστερά ως πολιτικό ρεύμα, πολιτική παράταξη, εμφανίστηκε στην Ευρώπη. Είναι αρχικά ευρωπαϊκό δημιούργημα και μετά βέβαια έγινε παγκόσμιο. Εμφανίστηκε στην Ευρώπη πριν την Γαλλική Επανάσταση. Η αριστερά λοιπόν ως πολιτική παρουσία και πολιτικό ρεύμα πάντα μιλούσε με όρους ριζοσπαστικούς, με όρους ανατρεπτικούς, με όρους τέλος πάντων γενναίους και θαραλέους όσον αφορά τους θεσμούς, και τους οικονομικούς και τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς. Και υποσχόταν ότι θα τους αλλάξει, θα τους ανατρέψει, θα φέρει άλλους θεσμούς, θα δημιουργήσει άλλες καταστάσεις. Αυτό για πάρα πολύ μεγάλο κόσμο ήταν κάτι θετικό. Ιδίως όταν έβλεπαν ότι η καθημερινή κατάσταση δεν περπατάει. Για τη χώρα μας, ειδικά, η αριστερά ήταν πάντα ένα αποκούμπι. Είτε για τα λαϊκά και εργατικά στρώματα, είτε κανείς την ψήφιζε, είτε όχι. Δεν ήταν απαραίτητο να την ψηφίζεις για να τη θεωρείς δικό σου κομμάτι και ένα αποκούμπι, όπως είπα πριν, κάπου ένα στήριγμα που έχει σοβαρούς ανθρώπους και μπορούν να δώσουν λύσεις και τα λοιπά. Δυστυχώς, σε κάποιες ιστορικές στιγμές, ακριβώς. Δυστυχώς, τα ποσοστά ήταν τεράστια. Ναι, δυστυχώς αυτό. Δόθηκε και αυτός ο κόσμος από την αριστερά. Αυτό, βεβαίως, αυτό θέλω να σας πω. Δυστυχώς αυτό έχει χαθεί. Έχει χαθεί και στην Ευρώπη και στον τόπο μας. Και αυτό έχει γίνει λόγω της πορείας που ακολούθησε η αριστερά τα τελευταία χρόνια, ιδίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, και στην Ευρώπη και ειδικά σε εμάς. Δηλαδή η αδυναμία της αριστεράς να αρθρώσει λόγο ο οποίος θα ήταν θεσμικά ανατρεπτικός και πράξη η οποία θα είναι έτσι, να αλλάξει τις καταστάσεις δηλαδή στην πράξη, κάποια στιγμή δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Στη χώρα μας το βλέπετε. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιότερα με την αριστερά. Ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Πιστεύει ότι σας είδαμε και εσάς, ναι, καταλάβαμε και ούτω καθεξής. Το ακούς πάρα πολύ συχνά αυτό. Εμείς λοιπόν, επειδή κρατήσαμε στάση
δεν θέλω να πιστεύω έντιμη. Δεν, ότι εγώ αυτά που είπα προσωπικά ότι θα κάνω ως βουλευτής τα έκανα. Και όταν έφτασε η ώρα που μου ζητούσε να κάνω πράγματα για τα οποία δεν είχα ζητήσει, είχα πει δεν θα τα κάνω, έφυγα. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε αυτή την παράδοση και αυτή τη στάση, πιστεύουμε ότι μπορούμε να ξαναρχίσουμε τη διαδικασία ανασύνταξης. Ανασύνταξη. Να τον ύμο από την αρχή. Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Η αριστερά πρέπει να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Αυτό θα γίνει μόνο αν λες πράγματα που γίνονται, που λύνουν τα προβλήματα σήμερα, που ανοίγουν ένα δρόμο για το αύριο, που έχεις ανθρώπους στους οποίους μπορεί να εμπιστευτεί κανείς και σιγά σιγά να το ξαναχτίσεις. Γιατί όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, αν σπάσει η εμπιστοσύνη, αν σπάσει αυτό το γυαλί, δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα. Δύσκολο. Ναι. Δύσκολο μπορεί στη συνέχεια να ξανακολλήσει. Εκεί βρισκόμαστε, κατά την άποψή μου, και αυτό έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό και δέχτηκα κι εγώ 9 χρόνια αργότερα να συμμετέχω. Γιατί ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο αμήν. Δεν είναι μόνο τι κάνει η αριστερά, είναι και τι κάνει ο τόπος. Πού πάει η χώρα. Και η χώρα δεν πάει καλά, παρά το όσα λέει η κυβέρνηση. Σταθούμε λίγο. Και αυτά θα τα πούμε. Γιατί σας παρακολουθώ και με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η εκτίμησή του, βαθιούς γνώστης των οικονομικών, ο Κώστας Λαπαβίτσας, τρομάζει λίγο. Τρομάζει ακριβώς επειδή περάσαμε εφιαλτικά χρόνια, ναι, ναι. Κύριε Λαπαβίτσα. Η εκτίμησή του λοιπόν είναι εξής και θα ήθελα λίγο να τη συζητήσουμε και να το εξηγήσει αυτό. Είναι ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά ένα σκαλοπάτι πριν, η κατάσταση δηλαδή είναι πανομοιότυπη, πριν τη μεγάλη κρίση του 2008 που οδήγησε στα μνημόνια, κύριε Λαπαβίτσα. Η οικονομία μας μοιάζει πάρα πολύ με εκείνη. Δεν έχουμε τις ίδιες εντάσεις δηλαδή που θα οδηγηθούμε σε ξαφνικό σπάσιμο, σε ξαφνική κατάρρευση όπως οδηγηθήκαμε το 2008, 2009 και 2010. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αλλά η οικονομία την οποία φτιάξαμε 15 χρόνια μετά τα μνημόνια, και το πρώτο μνημόνιο έγινε το 2010, όταν τη δει κανείς, η οικονομία αυτή στις βασικές της παραμέτρους, στο πώς δείχνει, είναι τρομακτικά παρόμοια με εκείνη που μας οδήγησε στην κρίση. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές ακούγεται ότι οι κρίσεις είναι, λέει, ευκαιρίες για να αλλάξουμε τις καταστάσεις. Το ακούγαμε πολλές φορές. Πού είναι αυτή η ευκαιρία? Δεν ξέρω αν τη βλέπετε γύρω σας εσείς πουθενά, γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Η οικονομία την οποία βλέπω σήμερα και ο τρόπος που ζει ο κόσμος και αυτά που ακούω από τους μικρομεσαίους, από εργαζόμενους, από επαγγελματίες, είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα πράγματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Και αυτό δείχνουν και τα στοιχεία. Φτιάχτηκε δηλαδή μια οικονομία η οποία έχει 80% υπηρεσίες, με πρώτον και καλύτερον τον τουρισμό, ο οποίος είναι υπερτροφικός. Να έχει τουρισμό η Ελλάδα, να απασχολείται ο κόσμος, αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι 25% το ακαθάριστο εθνικό προϊόντος. Δεν πάει πουθενά μια οικονομία που έχει τόσο μεγάλο τουρισμό. Προβλήματα δημιουργεί αυτό, πολύ μεγάλο κατά τόπους. Και προβλήματα επίσης στην απασχόληση. Ο τουρισμός λοιπόν είναι απαραίτητος στην Ελλάδα, αλλά εδώ δεν έχουμε. Έχουμε μια υπερτροφία του τουρισμού. Επομένως λοιπόν. Έχουμε οικονομία που έχει 80% υπηρεσίες χαμηλής παραγωγικότητας και χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Έχουμε βιομηχανία, δευτερογενή τομέα, ο οποίος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί και είναι μικρότερος από αυτό που ήταν το χειρό της μεγάλης κρίσης. Και έχουμε και ένα αγροτικό τομέα, ο οποίος πάσχει και έχει συνεχώς προβλήματα, είτε με την κοινή αγροτική πολιτική, είτε γενικότερα δομικά προβλήματα. Αυτή την οικονομία έχουμε μπροστά μας. Πώς κινείται αυτή η οικονομία, πώς κινείται αυτό το μοντέλο το οποίο φτιάξαμε με το χαμηλό μισθό. Ο μηχανισμός κίνησης είναι ο χαμηλός μισθός. Αυτό είναι. Θα θυμάστε ίσως την περίοδο των μνημονίων και τα φοβερά χρόνια ότι πολλοί μιλούσαν για την εσωτερική υποτίμηση. Να μην φύγουμε, λέγανε, από το ευρώ, να μην κάνουμε εκείνο, να μην κάνουμε αυτό και θα το λύσουμε το πρόβλημα μέσω της εσωτερικής υποτίμησης. Αυτή είναι η εσωτερική υποτίμηση. Η εσωτερική υποτίμηση είναι ο χαμηλός μισθός. Και τη βιώνουμε ακόμη, δηλαδή. Και θα τη βιώνουμε για πολλά χρόνια. Διότι δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός. Γιατί ο άλλος μηχανισμός θα ήταν μεγάλες επενδύσεις. Έτσι κινείται μια οικονομία σημερινή, έστω και καπιταλιστική. Έτσι κινείται. Με τις μεγάλες επενδύσεις. Να γίνουν επενδύσεις παραγωγικές, να αλλάξει το παραγωγικό δυναμικό, να δημιουργηθούν δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια το ακούμε αυτό. Ότι είναι προσδοκία. Ατελείωτο. Ναι, σας λέω λοιπόν ότι αυτό θα παραμείνει προσδοκία. Διότι οι συνολικές επενδύσεις στον τόπο μας αυτή τη στιγμή είναι 14% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ο μέσος όρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι χαμηλός. Δεν είναι ψηλός αυτός, είναι γύρω στο 20-22%. Ο μέσος όρος στην Τουρκία, που είμαι κοντά μας, είναι 30% του ΑΕΠ.
Η διαφορά είναι εμφανής για το γυμνό οφθαλμό. Κάντε μια βόλτα στην Κωνσταντινούπολη, θα το δείτε. Θα δείτε τι σημαίνει επένδυση. Και θα δείτε τι σημαίνει ανάπτυξη που πατάει σε επενδύσεις και ανάπτυξη που, όπως στη χώρα μας, που πατάει στη συμπίεση του μισθού χωρίς επενδύσεις. Καλά, δεν είναι πάντως και σε καλή κατάσταση. Και οι Τούρκοι έχουν χίλια προβλήματα. Ναι, ας μην πούμε στους Τούρκους τώρα, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε ότι υπάρχει ένα είδος. Θέλω να πω ότι και αυτό το μοντέλο, έτσι όπως σε μια χώρα, για παράδειγμα, όπως η γειτονική, όπου το 30% του ΑΕΠ είναι στηριγμένο και βασισμένο, μας λέτε εκεί, στο δευτερογενή τομέα και στις επενδύσεις. Στις επενδύσεις, κύριος. Στις επενδύσεις. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις. Παρ' λοιπόν, όλο αυτό, ο βηματισμός και εκεί είναι κάπως ασταθής. Εκεί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά η οικονομία. Αλλά και άλλα δεδομένα, βέβαια. Η οικονομία όμως έχει μεγέθυνση εκεί. Είναι αναφίβολο, δηλαδή πάει κανείς και το βλέπει. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένας παραγωγικός ιστός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς, αυτό που είχαμε, που ήταν αναλογικά μεγαλύτερος από αυτό που έχουν για παράδειγμα οι γείτονες, φροντίσαμε να τον συρρυκνώσουμε και να τον αφανίσουμε. Αυτοί φροντίσαν να τον μεγαλώσουν. Να τον ενισχύσουν. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Για να γυρίσουμε όμως στα δικά μας, το αναπτυξιακό μοντέλο που έχουμε είναι ένα μοντέλο χαμηλού μισθού. Διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να κινήσει τα πράγματα. Και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει: τα καταφέραμε πολύ καλά. Μας ξέφυγε βέβαια το θέμα του μισθού, δεν το προσέξαμε. Τέλος πάντων, έχουμε μιλήσει, δεν ξέρω τι. Θα το κοιτάξουμε τώρα, θα το βελτιώσουμε και αυτό. Αυτό είναι, ξέρετε, δεν υπάρχει. Διότι ο χαμηλός μισθός δεν είναι κάτι που το παραβλάψανε ή τους ξέφυγε. Υπάρχει, λέτε, για να εξυπηρετεί ακριβώς το μοντέλο της οικονομίας που υπάρχει στη χώρα. Ακριβώς. Διαφορετικά δεν γίνεται. Αν δεν αλλάξει το μοντέλο, δεν μπορούν να αυξηθούν οι μισθοί. Ακριβώς. Όταν όμως η κυβέρνηση προσανατολίζεται προς τον τουρισμό, που χαρακτηρίζεται ως βαριά βιομηχανία, και όταν βλέπουμε ότι σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα ανακοινώνονται τα μεγάλα έσοδα τα οποία έχει η χώρα μας από την έλευση των τουριστών και κατά πόσο αυξάνεται αυτό το ποσοστό χρόνο με το χρόνο, ποια θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική κατά την άποψή σας? Όντως έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον τουρισμό. Αλλά και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Βεβαίως να το συζητήσουμε. Να σας θυμίσω μόνο ότι τα χρόνια της μεγάλης κρίσης, που βέβαια πολλοί από τους κροατές μας δεν θα τα θυμούνται κιόλα, είναι νεότεροι ειδικά, τα ξεχνάνε κιόλα, αλλά να σας θυμίσω ότι τότε η συζήτηση ήταν για παραγωγική αναδιάρθρωση, αν θυμάστε. Mm-hmm. Εμείς δηλαδή λέγαμε ότι η χώρα έχει μπροστά της ένα πολύ δύσκολο. Παραγωγική ανασυγκρότηση, ένα όρο, ναι, που το θυμάμαι ακόμη. Το συζητούσαμε συνεχώς. Και λέγαμε ότι αν ακολουθηθεί άλλη πορεία, θα πρέπει να έχει μέσα της το ζητούμενο και το στόχο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αναδιάρθρωσης, δηλαδή να δούμε ποιοι βιομηχανική και αγροτική πολιτική, η οποία απαιτεί σχέδιο. Δεν γίνεται με βάση μόνο την ατομική πρωτοβουλία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Θέλει σχέδιο κρατικό, δημόσιο, το οποίο να κατευθύνει τους πόρους της χώρας προς τα εκεί που θα επιλέξουμε να πάνε. Αυτό απαιτεί δημόσιες επενδύσεις, απαιτεί τράπεζες επίσης, οι οποίες θα μπορούν να το στηρίξουν. Δεν είναι μόνο θέμα σχεδίου. Πρέπει να γίνει και έτσι. Εδώ λοιπόν το ζήτημα ήταν δύσκολο και μεγάλο. Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Αυτό θα ήταν η ευκαιρία της κρίσης, την οποία φροντίσαμε να χάσουμε. Δεν κάναμε αυτό. Κάναμε άλλα πράγματα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Δηλαδή, μία από τα ίδια. Αν θυμάμαι καλά, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στα χρόνια της κρίσης ήταν ουσιαστικά όχι απλώς συρρυκνωμένο, ήταν αδρανοποιημένο. Είχε καταρακωθεί. Ήταν αδρανοποιημένο. Ναι, τελείως. Και τώρα είναι περιορισμένο. Άρα τη μηχανή που οφείλαμε να βάλουμε μπρος για να μπορέσουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε από την κρίση, ούτε καν την ενεργοποίησαμε. Ναι, βέβαια, έτσι έγινε. Και συνεχίζουμε να την κρατάμε. Ναι, πάρα πολύ. Κινείται, αλλά κινείται. Πολύ χαμηλά. Ναι. Πολύ χαμηλά. Τις ίδιες ενστάσεις έχετε και ως προς τον προσανατολισμό και τις κατευθύνσεις που δίνει η κυβέρνηση και η χώρα γενικότερα και μέσα από το Next Generation. Μπράβο, τώρα να μπούμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ σωστά το θέτει. Το πρώτο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και το δεύτερο είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Και έχω να σας πω γι' αυτό. Γιατί η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται. Δεν θέλω ότι φλιτώ τόσο πολύ, άσχετο το τι λέει τώρα δημόσια. Αντιλαμβάνεται ότι οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές και χωρίς επενδύσεις δεν θα πάμε πουθενά. Και τι λέει? Θα το λύσουμε μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων. Είναι το πρώτο πράγμα που λέει. Για το οποίο έχει γίνει τόσο πολύ μεγάλη φασαρία. Είχαμε όντως 8 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσες ξένες επενδύσεις το 2022 και πέσαν στα 5 το 2023. Τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. Από μόνο τους δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποτελέσουν τη λύση στο πρόβλημα των επενδύσεων, παρότι είναι σημαντικά. Αλλά, και αυτό γιατί, πριν το τελειώσω, γιατί η ξένη επένδυση δεν είναι ποτέ η μηχανή της ανάπτυξης από μόνη της. Είναι στην καλύτερη περίπτωση συμπληρωματική. Έχεις εγχώριες επενδύσεις και έρχεται και η ξένη επένδυση που σου φέρνει πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ εναντίον των ξένων επενδύσεων σε αυτή τη βάση. Αλλά
Άλλο να λες αυτό και άλλο να περιμένεις ότι θα σου λύσει το πρόβλημα συνολικά η ξένη επένδυση. Πέραν τούτου, στη χώρα μας, και εδώ είναι το χαρακτηριστικό της οικονομίας που φτιάξαμε, από τα 8 δισεκατομμύρια του 2022 και τα 5 το 2023, τα 4 πέμπτα περίπου πήγαν στα ακίνητα και στα χρηματοπιστωτικά χαρτιά. Δεν πήγαν δηλαδή στον παραγωγικό ιστό. Το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνει. Σου λέει ήρθαν 8 δισεκατομμύρια. Δεν φτιάχτηκαν εργοστάσια και μονάδες παραγωγής αξίας 8 δισεκατομμύρια. Στα χαρτιά πήγαν και στο αγοράζω και πουλάω τα σπίτια. Με τη χρυσή βίζα ειδικά, το οποίο είναι απαράδεκτο. Είναι ένα στοιχείο διαφθοράς. Το οποίο αν προσθέσει κανείς και τη μεσαία τάξη που έβαλε τα ακίνητά της φτιάχνοντάς τα λίγο καλύτερα στα ακίνητα για να πάρει ένα νίκη μέσω του Airbnb και τα λοιπά, δημιούργησε μια φούσκα στα ακίνητα που δημιουργεί την εικόνα της ευμάρειας. Είναι τελείως επίπλαστο αυτό και αποκλείει από τη στέγη ένα πολύ μεγάλο στρώμα του πληθυσμού που δεν μπορεί να νοικιάσει και δεν μπορεί να αγοράσει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις. Το δεύτερο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπατε, το οποίο είναι περίπου 32 δισεκατομμύρια για μια πενταετία. Δεν είναι όλα χορηγίες, είναι περίπου τα μισά, περίπου μισό-μισό περίπου χορηγίες και φθηνά δάνεια. Τα οποία και αυτά δεν φτάνουν από μόνα τους για να λύσουν το πρόβλημα το επενδυτικό που έχουμε. Είναι βέβαια σημαντικό το ποσό. Δεν φτάνουν από μόνα τους να λύσουν το πρόβλημα. Περίπου 11 με 13 έχουν εκταμιευτεί από το 2021 και μετά, γιατί μπήκαμε πρώτοι-πρώτοι εμείς να τα ζητήσουμε. Εκεί, δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι έχουν μπει μέσα διάφοροι διαπλεκόμενοι και καλά συνδεδεμένοι, οι οποίοι έχουν πάρει τη μερίδα του λέοντος από τα χρήματα αυτά. Το δεύτερο είναι ότι είναι άκρο συζητήσιμο αν πηγαίνουν στους τομείς οι οποίοι όντως θα αλλάξουν τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Γι' αυτό δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα καταλήξει. Εγώ είμαι εξαιρετικά δύσπιστος και τέλος πάντων περιμένω να δω, γιατί είναι νωρίς ακόμα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά και εκεί τα φαινόμενα δεν είναι πολύ καλά. Πάντως, ο συνδυασμός πάντως ξένων επενδύσεων με την φούσκα στα ακίνητα και χρήματος που έρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί όντως ένα κλίμα ευμάρειας για ένα κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο αποσπά προσόδους και μισθούς από αυτό το πράγμα και φαίνεται ότι πάμε καλά. Είναι ένα 20% περίπου του πληθυσμού που φαίνεται ότι πάει καλά. Το 80% με το χαμηλό μισθό τρέχει και αγωνίζεται για να βγάλει το μήνα, ο οποίος τελειώνει γύρω στις 20-22 του μήνους, τελειώνει το μισθός και μετά αρχίζει και βλέπεις πώς θα τα... Με ένα τέτοιο επισφαλές μοντέλο, ναι. Αναρωτιέμαι, κύριε Λαπαδίτσα, για ποιο λόγο επανήλθε η εμπιστοσύνη των αγορών στην οικονομία της χώρας. Δύο πράγματα θα σας πω γι' αυτό. Το πρώτο είναι να μην έχετε τόσο... Δεν μπορούν οι αξιολόγησες να μην αντιλαμβάνονται την επισφαλεία στο μοντέλο. Βεβαίως. Ο πρώτος λόγος λοιπόν που έχω να σας πω γι' αυτό είναι ότι όσον αφορά τους οίκους αυτούς, μην τους παίρνετε και τόσο σοβαρά, γιατί οι οίκοι αυτοί το 2008 μας δίνανε 3α λίγο πριν χτυπήσουμε τον τοίχο. Επειδή έχω στείλει. Μετά μας κατέβασαν σε λεπτά. Ακριβώς. Επειδή έχω στείλει πολλούς φοιτητές μου σε αυτούς τους οίκους και ξέρω πολύ καλά τι είναι. Μην νομίζετε ότι είναι τίποτα. Είναι περίφημες αγορές. Οι αγορές είναι αυτοί. Βγάζουν τα στοιχεία αυτά, τα βγάζουν οι οίκοι. Μην νομίζετε ότι είναι τίποτα επιστήμονες μεγάλου διαμετρήματος. Έχω στείλει φοιτητές μου, ξέρω πολύ καλά τι κάνουν, τι ξέρουν, τι δεν ξέρουν κτλ. Κάνουν τη δουλειά τους, αλλά μην τους κάνουμε ότι ποιο ξέρει τι. Λοιπόν, οι οίκοι αυτοί κοιτάνε τι κοιτάνε, αν θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω σύντομα. Από εκεί βγαίνει το. Και επειδή βλέπουν ότι το ελληνικό χρέος είτε έχει κρατικές εγγύησεις, είτε το σπονδυνό είναι ευθέως κρατικό. Ο περίφημος όρος διαχειρίσιμο. Ναι, βλέπουν ότι. Και επειδή οι δανειστές είναι δημόσιοι σε μεγάλο βαθμό, βλέπει και ο ιδιώτης, σου λέει θα τα πάρω τα λεφτά μου. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Δεν σημαίνει ότι πιστεύει ότι η ελληνική οικονομία έχει μακροπροθέσιμο μέλλον, άσχετο αν το λέει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι όταν ψάξει κανείς καλύτερα και ακούσει πιο κοντά τι λέει, βλέπει ότι και οι ίδιοι. Ή τέλος πάντων παραπλήσει σαν για αυτούς, όπως ήταν αυτό το περιβόητο δημοσίευμα των Financial Times, δεν ξέρω αν το είδατε πριν από δύο εβδομάδες. Είχε γίνει και πολιτική ναι, συζήτηση. Ναι, σας ρωτούσαμε. Ναι. 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 Το αστείο είναι ότι εγώ έλεγα παρόμοια πράγματα πιο πριν, αλλά ποιος ακούει. Ότι ναι, μεν καλά τα πάτε, αλλά μακροπρόθεσμα μάλλον δεν τα πάτε πολύ καλά. Αυτό που σας λέω κι εγώ δηλαδή. Το μακροπρόθεσμο δεν είναι καλά. Γιατί όταν έχεις αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο που κουβεντιάσαμε, στην καλύτερη περίπτωση ο μεσομακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης, τον οποίο μπορείς να προσβλέπεις, είναι γύρω στο 1%. Πού θα πάμε με 1% ανάπτυξη? Όπως καταλαβαίνετε, ούτε καν τη ζημία που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, γίναμε φτωχότεροι.
την προηγούμενη δεκαετία, εκείνη την τεράστια κρίση που μας χτύπησε. Και με την πορεία που ακολουθούμε, με το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήσαμε, με την περιβόητη. Συντηρούμε τη φτώχεια μας. Με την περιβόητη αυτή την εσωτερική υποτίμηση. Σιγά σιγά, εντάξει, αυτό είναι. Τα παιδιά λοιπόν θα παίρνουν 6, 7, 8 εκατοστάρικα το μήνα. Αυτοί που θα σπουδάζουν δεν θα μπορούν να βρουν δουλειά, θα φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτός που έχει. Πώς αλλάζει για... αυτό, κύριε Λεπάνη. Εδώ τώρα θα μπλέξουμε. Γιατί είπατε θα μπλέξουμε και στα γρανάζια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μόνο στα δικά θα μπλέξουμε και στα γρανάζια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπλέξουμε βεβαίως. Παντού θα μπλέξουμε. Γιατί εδώ τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση. Είπατε το βηματισμό που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Βέβαια. Αλλά υποψιάζομαι ότι το μακροπρόθεσμα δεν το βλέπεις πια και στο 2070. Κάποια στιγμή, μέσα στη δεκαετία, πρέπει να αρχίσεις να αλλάζεις το βηματισμό, αυτό το πράγμα να τραπεί, έτσι. Βέβαια. Άρα, έχουμε τους τρεις τομείς τους οποίους θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος και να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεφουσκώνουμε και τις φούσκες που δημιουργήσαμε για να εξυπηρετούμε τον τουρισμό που μας κράτησε, αλήθεια είναι, όρθιος τα χρόνια της κρίσης. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Αυτό είχε μείνει. Οι μισοί είχαν χάσει τις δουλειές τους. Σας είπα, και δεν είναι. Κλείσαν μαγαζιά. Έτσι. Σας είπα, δεν είμαστε κατά του τουρισμού. Βεβαίως. Να υπάρχει ένα πάρει ανάσα κόσμος και να υπάρξουν δουλειές και να ζουν. Αυτό λοιπόν υπάρχει τρόπος και μέσα από την Ευρωπαϊκή Οδό με τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά, να ξεκινήσει αυτή η στροφή. Και πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό. Λοιπόν, εύκολο δεν είναι, να πω το πρώτο. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι, και γι' αυτό συμμετέχω και εγώ στις εκλογές για να το γυρίσουμε και στο εκλογικό, γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα. Εμείς πιστεύουμε ότι με μαχητική αντιπολίτευση μπορούμε να αρχίσουμε να, τέλος πάντων, να αλλάζουμε την κουβέντα και να στέλνουμε τα πράγματα αλλού. Ποιο είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει εδώ, κατά την άποψή μας και τη δικιά μου πιο συγκεκριμένα. Πρέπει να τεθεί το ζήτημα και σε επίπεδο Ευρώπης καταρχήν. Καλά κάνουμε και συζητάμε για τα δικά μας, αλλά τα δικά μας είναι συναφή με τα ευρωπαϊκά. Αυτό με το αγροτικό, βρε κύριε Λαπαβίτσα. Δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ ουσιαστικά γεννήθηκαν και εξαπλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Βγήκαν όλοι οι αγρότες με τα τράκτερ στους δρόμους. Έτσι είναι. Και το βιομηχανικό είναι παρόμοιο. Άρα και το βιομηχανικό τα κάτι. Είναι παρόμοιο, είναι συναφές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ευρώπη. Να σας πω δύο λόγια για την Ευρώπη και να σας πω τι σκεφτόμαστε εμείς. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά και άλλοι σαν και εμένα είχαμε πάρει πάρα πολύ κριτική στάση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η συμμετοχή μας δεν ήταν θετική μέσα στα χρόνια. Το λέω αυτό, δεν θα τρομάξουν οι ακροατές. Γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ευρωζώνη? Κυρίως στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη ήταν για μας καταστροφική. Εγώ δηλαδή είχα επιχειρηματολογήσει υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Δεν είναι το θέμα αυτό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αλλά τότε είχα πει αυτό. Πιστεύω ότι η Ευρωζώνη αποδείχθηκε για μας καταστροφή. Αλλά και η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δεν έφερε τα αποτελέσματα που θέλαμε και είχε πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος τώρα όσον αφορά την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Η συζήτηση που είχε γίνει όταν μπήκαμε και αυτό που μας είχαν πει ότι θα γίνει θα επέλθει σύγκληση. Δηλαδή ότι γι' αυτό και ο ελληνικός λαός το ήθελε. Δηλαδή ναι, θα έρθουν αυτά τα χρήματα και τα λοιπά και θα τίνουμε προς το ψηλότερο βιωτικό και εισοδηματικό επίπεδο της Ευρώπης. Δεν έχει επέλθει σύγκριση, όπως καταλαβαίνετε. Απόκληση έχουμε. Και όχι μόνο σε εμάς. Αυτό το φαινόμενο της απόκλησης. Κατάπτωση ζήσαμε. Τώρα έχουμε απόκληση. Στα χρόνια των μνημονίων ούτε καν απόκληση. Την κατάπτωση την έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχετε υπόψη, σας το πω γι' αυτό. Αλλά οικονομικά. Οικονομικά βεβαίως και κοινωνικά και πολιτικά. Θα σας πω και γι' αυτό. Αλλά όσον αφορά τη σύγκληση, το πρώτο πράγμα που έπωθει. Γιατί ο κόσμος το ζει, αλλά δεν του το λένε και καθαρά. Υπάρχει ξεκάθαρη απόκληση. Δεν υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, που είναι εμφανές με τη χώρα μας. Έτσι. Αλλά είναι γενικευμένο το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια του Νότου. Η Ισπανία, η Πορτογαλία και εμείς. Δεν υπάρχει σύγκληση εκεί. Υπάρχει η περιφέρεια των Βαλτικών χωρών. Λετωνία, Εστονία, που έχουν άλλη κατεύθυνση. Υπάρχει η περιφέρεια της Ανατολικής Ευρώπης. Ουγγαρία, Τσεχία, αυτές έχουν άλλο κατεύθυνση. Υπάρχουν λοιπόν πολλές περιφέρειες. Αυτό είναι η πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλών ταχυτήτων. Δεν είναι μόνο πολλές ταχυτήτες. Είναι διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Προβλέπεται μέσα από τα όργανα και τις αποφάσεις. Μα μόνο ολοκλήρωση δεν έχουμε. Με την έννοια της σύγκλησης. Διαφοροποιημένη. Ο καθένας με την ταχύτητα που μπορεί. Ναι, με άλλα λόγια απόκληση. Είναι αυτός ένας ευγενικός τρόπος για να μιλάμε για απόκληση. Μα διευρύνεται συνεχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευρύνεται διαρκώς. Εντάσσει συνεχώς χώρες, μέλη, εστιάζει στη διεύρυνση, αλλά αυτές τις ισορροπίες στο εσωτερικό της
δεν την ενδιαφέρει να τις ολοκληρώσει και να τις είναι ακόμα περισσότερο. Και όσο μεγαλώνει, μεγαλώνουν και αυτές. Δεν είναι μόνο η διεύρυνση που το κάνει. Οι οικονομικές της πολιτικές δημιουργούν την απόκληση. Η νομισματική ένωση από μόνη της λειτουργήσε ως μηχανισμός απόκλησης. Βέβαια έχει περιοχές όπως η Ανατολική Ευρώπη που δεν είναι μέσα στην νομισματική ένωση. Πράγμα που δεν ακούγεται στον τόπο μας. Γιατί νομίζουμε ότι η Ουγγαρία, ας πούμε, δεν είναι. Η Τσεχία κτλ. Αυτές είναι εκτός ζώνης. Είναι εκτός ζώνης. Παρ' όλα αυτά και εκεί υπάρχει απόκληση. Αλλά η ζώνη του ευρώ δημιουργεί συστηματικά απόκληση. Δηλαδή είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργεί τις αποκλήσεις. Δεν είναι μόνο η διεύρυνσή της, δεν είναι μόνο ότι μπήκε ο φτωχότερος και άρα υπάρχει απόκληση. Ο μηχανισμός, ο τρόπος που λειτουργεί η ευρωπαϊκή οικονομία δημιουργεί καινούργιες αποκλήσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν θα υπάρξει σύγκληση. Και δεν το βλέπουν οι Υπουργοί Οικονομικών στα συμβούλια τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους νοιάζει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που έχω να σας πω για την Ευρώπη είναι ότι πέραν τούτου, πέραν από αυτό που είπαμε, δεν εμφανίζεται στην πράξη αυτό, η σύγκληση αυτή και η ομογενοποίηση. Πέραν τούτου, οι οικονομικές πολιτικές που ακολουθεί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι παρόμοιες με αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες που ήταν αυτοκτονικές με τη λιτότητα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι οι ίδιες, συνεχίζουν να δημιουργούν μια κατάσταση μηδενικής ανάπτυξης. Η Ευρώπη την προηγούμενη δεκαετία είχε το χειρότερο ρυθμό ανάπτυξης από τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου, χειρότερα από τις ΗΠΑ, χειρότερα από την Ιαπωνία, χειρότερα από την Κίνα κτλ. Είχε τη χειρότερη ανάπτυξη και η τωρινή δεκαετία θα είναι ακόμα χειρότερη με τους ρυθμούς που κινούμαστε. Αυτό φαίνεται γιατί στο κέντρο, όπου υπάρχει περιφέρεια, υπάρχει και κέντρο όπως καταλαβαίνετε, το κέντρο δηλαδή η Γερμανία κτλ., εκεί έχουμε στασιμότητα. Και από βιομηχάνηση. Και αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές που ακολουθούνται. Στη Γερμανία η κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι κεντρικός πυλώνας της γερμανικής βιομηχανίας, αλλά και άλλων της βαριάς βιομηχανίας της Γερμανίας, που είναι και η μόνη βαριά βιομηχανία της Ευρώπης μαζί με την Ιταλική. Άλλη βιομηχανία δεν έχει η Ευρώπη βαριά. Η Γερμανία λοιπόν φαίνεται να χάνει το τρένο από αυτή την πλευρά και επίσης να χάνει το τρένο και στις νέες τεχνολογίες. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη δυσκολεύεται πάρα πολύ να σταθεί απέναντι στην Κίνα ή στις ΗΠΑ όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, τα ηλεκτρονικά κτλ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Οικονομικά αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος ή οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολιτικές δυνάμεις. Οι ηγέτες δεν έχουμε δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολιτικές δυνάμεις. Οι πολιτικές δυνάμεις. Οι πολιτικές δυνάμεις, αν τι γίνεται, θα σας πω και γι' αυτό. Τραγώς πρέπει να αλλάξει. Βεβαίως. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το οικονομικό, έχουμε πολύ μεγάλα ζητήματα τέτοια. Προφανώς το μοντέλο της Ευρώπης δεν έχει αποτέλεσμα. Εκτός του ότι δημιουργεί απόκληση. Αυτό είναι το πρώτο. Ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς δεν έχει αποτέλεσμα, δημιουργεί πολύ μεγάλες κοινωνικές διαφορές. Δηλαδή η απόσταση ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς πλέον έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη. Άνοιξε. Το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα πολιτικά και στρέφεται ο κόσμος προς την ακροδεξιά. Αυτό που αναφέρατε και προηγουμένως. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ναι, πλήττει την ίδια τη δημοκρατία. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν πλήττει τη δημοκρατία. Επίσης τη δημοκρατία την πλήττει η στάση των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ηγετών της. Αντί να λειτουργήσει ως ήπια δύναμη κέντρο ειρήνης και δημοκρατίας η Ευρώπη, όπως μας λέγανε, εμείς βλέπουμε τον ανάποδο. Βλέπουμε ότι λειτουργεί αυταρχικά προς το εσωτερικό της, με απίστευτα πράγματα να γίνονται, τα οποία γίνονται και στη χώρα μας, περιορισμό της δημοκρατίας δηλαδή. Δεν γίνεται μόνο εδώ. Στην Γερμανία περιόρισαν, μου έλεγε συνάδελφος πριν από λίγο, το AfD, το θεωρούν. Αυτά που γίνονται στη Γερμανία είναι απίστευτα. Όχι μόνο εκεί, συγγνώμη, γίνονται παντού. Στη Γαλλία είναι ακόμα χειρότερο. Ο κύριος Μακρόν εσωτερικά λειτουργεί ως δικτάτορας. Μου λένε φίλοι του τι κάνει εσωτερικά. Όταν αρχίζει ο πολίτης να αμφισβητεί τους θεσμούς στις χώρες μέλη, όλες, και βλέπεις αυτό το πράγμα να γίνεται σαν ντόμινο, να συμπαρασταίνει μία χώρα την άλλη, δείχνει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχουμε λοιπόν και αυτό πάει μαζί με τη δυστοκία την οικονομική. Δεν είναι, αυτά συνδέονται. Έχουμε λοιπόν ιστορικά θα έλεγα πως ναι, οικονομικά, ιστορικά το έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται, κύριε Λαπαβίτσα. Αν πάμε σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους, συνδεδεμένα ήταν πάντοτε. Αυτό σημαίνει λοιπόν τώρα, κατά την άποψη τη δικιά μας. Και έχουμε λοιπόν προβλήματα. Και έχουμε και φυσικά και πρόβλημα γεωπολιτικής παρουσίας, όπου έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος είναι σφαγείο. Μιλάμε για απίστευτο αριθμό νεκρών που στη χώρα μας δεν συζητιέται. Οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν 500,000 νεκρούς στρατιώτες. Δηλαδή μιλάμε για εκατόμβη.
Και οι Ρώσοι έχουν και αυτοί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ή τόσο πάνω αριθμό νεκρών, όχι τόσο πολλούς, και αυτοί έχουν πολλούς νεκρούς. Μιλάμε για σφαγείο κανονικό. Η Ευρώπη, επειδή ο πόλεμος αυτός γίνεται στο έδαφος της, θα έπρεπε να έχει δικιά της ανεξάρτητη παρουσία, θα έπρεπε να παρέμβει, να μιλήσει για λύση η οποία είναι ειρηνική, διπλωματική, να μην συναστεί. Ρόλο γενικά. Και να έχει ρόλο. Και όχι να αυξήνει την κατάσταση. Να αυξήνει την κατάσταση και να τα φέρνει ακόμα πιο χειρότερα τα πράγματα και να μιλάει για στρατιωτικοποίηση και πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τα οποία είναι και παράλογα, δεν γίνονται κιόλα. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Είναι σαν να κοκορεύονται, ενώ δεν έχουν τις δυνατότητες για να το κάνουν. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση τέτοια. Φοβάται η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξοπλίζεται διαρκώς όλες οι χώρες μέλη. Είναι. 100 εκατομμύρια. Οικονομικά η εκτίμηση του κ. Λαπαβίτσα είναι ότι ουσιαστικά καταραίει. Ακόμη και οι μεγάλες οικονομίες της έχουν αρχίσει και έχουν πτωτική πορεία. Και προσέξτε τώρα. Η επιλογή είναι να εξοπλιστούν οι χώρες μέλη. Να δοθούν εκεί τα πολύ μεγάλα ποσά. Αυτό γίνεται, ναι. Εάν αυτή η επιλογή συνεχιστεί, υποψιάζομαι ότι δεν θα μείνει για τους τρεις παραγωγικούς τομείς. Φράγκο, κύριε Λαπαβίτσα. Τα ποσά είναι πραγματικά ασύλληπτα. Μέχρι και η Γερμανία, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το απέφευγε, όπως ο διάβολος στο λιβάνι, έχει αρχίσει και εξοπλίζεται. Η πρώτη χώρα στον εξοπλισμό είναι. Οι Γερμανοί συζητούν να δώσουν μέχρι 100 δισεκατομμύρια το χρόνο για να εξοπλιστούν. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημείο η Ευρώπη να θεωρεί ότι μια βαριά εξοπλισμένη Γερμανία είναι. Από τους εξαντλημένους πολίτες. Είναι ο πυλώνας της ασφάλειας. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να δω το γερμανικό στρατό ξανά στην Ευρώπη να διασφαλίζει την ειρήνη και την ηρεμία της Ευρώπης. Δεν είναι κάτι που θα ήθελα να το δω με βάση την ιστορική μας εμπειρία. Αλλά τέλος πάντων. Το πήγα εκεί, το πήγαινε εκεί ο κύριος Λαπαβίτσας. Απλώς είναι εντυπωσιακό να ακούμε από έναν άνθρωπο γνώστη της οικονομικής επιστήμης σε τι κατάσταση οικονομική βρίσκεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα είναι χειρότερη, μας λέει, και η επόμενη δεκαετία, και να διαπιστώνεις ότι αντί να προσπαθείς να ενισχύσεις την οικονομία σου, να φέρεις κοινωνική ευμάρεια, άρα και ισορροπία και δημοκρατία, να επιλέγεις αυτά τα φοβικά σου σύνδρομα, να τα καλύψεις με ασύλληπτα προγράμματα εξοπλιστικά. Αυτό γίνεται. Και να σας το συγκρίνω επίσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί μπορεί γεωπολιτικά η Ευρώπη να ακολουθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι και άλλο οικονομικό μοντέλο εκεί όμως. Πάντως, όπως και να έχει λόγω του ΝΑΤΟ ή αλλιώς, η Ευρώπη ακολουθεί τις ΗΠΑ. Θα μπορούσε να έχει πολύ πιο ανεξάρτητη πορεία στο και μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που βλέπουμε. Στον οικονομικό τομέα όμως, δεν σημαίνει το ίδιο. Οι ΗΠΑ, ακόμα και η διακυβέρνηση Biden η ίδια, έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα στήριξης της βιομηχανίας μέσω της πράσινης μετάβασης, όπως τη λένε, η οποία έχει φέρει μεγάλη αλλαγή στον παραγωγικό ιστό και κινούνται και ευρωπαϊκές βιομηχανίες πλέον, φεύγουν και πηγαίνουν στην Αμερική γιατί έχουν στήριξη και ευνοούνται όσον αφορά την δραστηριότητα. Γιατί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, υποψιάζουν. Βεβαίως. Αυτά λοιπόν σας τα λέω για να καταλάβετε. Και η πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Η πράσινη μετάβαση της Ευρώπης είναι πολύ μικρότερο μεγέθος, ευνοεί τις γερμανικές εταιρείες επιτοπλίστων. Και στις χώρες της περιφέρειας όπου έρχονται αυτά, ευνοεί τις ΑΠΕ, ευνοεί δηλαδή κάποιες σχετικά μεγάλες κεφαλαιακές οντότητες, οι οποίες έχουν δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτό που συμβαίνει. Εγώ είμαι εξαιρετικά δύσπιστος προς όλο αυτό και εξαιρετικά επικριτικός, ανάλογα με τον τόπο βέβαια. Γιατί κάθε τόπος είναι και διαφορετικός, δεν είναι ένα το πράγμα. Άλλο οι ανεμογεννήτρες, τώρα για να μην τα μπλέκουμε, άλλο τα φωτοβολταϊκά και ούτω καθεξής. Αλλά για να σας το μαζέψω τώρα όλο αυτό, η Ευρώπη δεν πάει καλά. Εμείς θέλουμε καταρχήν να βγούμε και να το πούμε. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Και υπάρχουν και άλλοι σαν και εμάς, δεν είμαστε μόνο εμείς. Έτσι, υπάρχουν και οι Γάλλοι, υπάρχουν και οι Γερμανοί, υπάρχουν και οι Ισπανοί που σκέφτονται έτσι. Να ακουστεί η φωνή. Είναι απολύτως απαραίτητο. Γιατί υπάρχει, αυτό, λόγω της υποχώρησης της δημοκρατίας, υπάρχει αφωνία. Αυτοί που θα πάνε λοιπόν στην Ευρωβουλή πρέπει να κατέχουν τα ζητήματα. Και εδώ έχουμε ένα θέμα με τα ψηφοδέλτια των υπολείπων κομμάτων στη χώρα μας, τα οποία έχουν γεμίσει διαφόρων τύπων προσωπικότητες που μπορεί να είναι καλοί στη δουλειά τους, αλλά να είναι πολύ καλοί τηλεπαρουσιαστές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν. Αλλά δεν είναι αυτό. Celebrities, τέλος πάντων, ναι. Το οποίο δεν είναι αυτό που απαιτείται για τη στιγμή αυτή. Εμείς λοιπόν θέλουμε να στείλουμε ανθρώπους οι οποίοι καταρχήν θα μιλήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο και θα θέσουν τα θέματα όπως πρέπει να ακουστεί η φωνή. Γιατί μπορεί το Ευρωκοινοβούλιο να μην είναι μια κανονική βουλή. Δεν είναι.
Έτσι, δεν είναι λαϊκή βούληση, δεν είναι ο Δήμος, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Δήμος. Έτσι, είναι ένα συνοθήλωμα κομμάτων που κάνουν αλυσβερίσει. Αλλά τέλος πάντων δίνει δυνατότητα. Εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και αν βγάλουμε ευρωβουλευτή, που θέλω να πιστεύω θα το καταφέρουμε, εκ προημίου έχουμε συμφωνήσει ότι τη θητεία θα τη σπάσουμε στα τρία. Δηλαδή, οι 60 μήνες που είναι η θητεία του ευρωβουλευτή για μας θα χωριστεί σε 3-20 μήνα. Και οι τρεις πρώτοι στο ψηφοδέλτιο, σε σταυρούς, θα πάνε και οι τρεις, ο ένας μετά τον άλλον. Αυτό για μας είναι κάτι που δείχνει τη στάση που κρατάμε όσον αφορά την πολυφωνία και τη δημοκρατία. Δεν χρειάζεται παραπάνω από 20 μήνες στις Βρυξέλλες. Δεν χρειάζεται. Για να θέσεις τα θέματα, αν τα ξέρεις από πριν, αν έχεις γνώση, δεν χρειάζεται παραπάνω. Μια χαρά γίνεται. Βεβαίως, αν πας από το χώρο του ποδοσφαίρου, θα χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο διάστημα για να καταλάβεις πού είσαι. Να παίξεις μπάλα στο γήπεδο. Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και γιατί? Γιατί αν ακουστεί η φωνή εκεί, θα ακουστεί και στον τόπο μας. Στον τόπο μας η υποχώρηση της δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλη. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, σε εσάς, δεν γίνεται πολύ εύκολα, όπως ξέρετε καλά, στα κεντρικά σημεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα περιφερειακά μέσα έχουν τεράστια συμβολή σήμερα για να ακούγεται και μια άλλη φωνή. Εμείς λοιπόν θέλουμε να πάμε εκεί και από εκεί να ακουστεί η φωνή και στην Ελλάδα, να θέσουμε το δάκτυλο επί του τύπου των ήλων. Αυτά που κουβεντιάσαμε προηγουμένως δηλαδή για το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας πρέπει να ακουστούν. Δοκιμάστε να τα ακούσετε στην επίσημη τηλεόραση. Ούτε δεν ακούγεται εκεί. Το μόνο που ακούγεται εκεί είναι τι καλά πάμε. Οι οίκοι μας δώσανε, ανεβάσανε την αξιολόγηση και όλα πάνε καλά και όλα πάνε υπέροχα και μην ανησυχείτε. Και ο κόσμος στην καθημερινότητά του το βλέπει αυτό. Βλέπει ότι η ελληνική δεν πάει πουθενά. Εγώ μιλάω συνεχώς με κόσμο. Δεν υπάρχει, είναι νεκρά τα πράγματα. Και βλέπει ότι ο μισθός τελειώνει στις 20 του μηνός. Αυτό βλέπει ο κόσμος. Και ταυτόχρονα ακούει στην τηλεόραση ότι όλα είναι υπέροχα και θα πάρουμε την έγκριση και αυτό. Θα πρέπει κάποια στιγμή και να αναρωτηθούμε. Αν πήγαιναν καλά μετά τις εκλογές, το πρώτο νομοσχέδιο θα ήταν αναγκαίο να είναι ξανά ένα φορολογικό. Εγκριβώς. Και να αφορά τεκμήριον. Είναι ένα ερώτημα γι' αυτό, κύριε Λαπαβίτσα. Έτσι. Γιατί δημιουργεί σε κάποια μυαλά ανθρώπων αμφιβολίες. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε με τον κύριο Λαπαβίτσα. Μπορεί να έχουν μία εμφάνιση υποψήφιοι ευρωβουλευτές στα πανελλήνιες εμβέλειας μέσα ενημέρωσης. Στα τοπικά και τα περιφερειακά έχουν τη δυνατότητα τριών εμφανίσεων. Είναι αναλυτικός. Αυτό βοηθάει να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα, κύριε Λαπαβίτσα. Γιατί ξέρετε, αυτή η πολιτική συνθηματολογία δεν εξυπηρετεί την ανάγκη της δημοκρατίας να ενημερώσει τον πολίτη. Ουσιαστικά δημιουργεί φανταχτερές κορδέλες, βιτρίνες φανταχτερές, που μέσα εκεί κινούμαστε και ουσιαστικά είμαστε εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούμε να βγούμε προς τα έξω γιατί δεν έχουμε γνώση, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Δύσκολη μάχη από το εξωτερικό στην Αθήνα, από την Αθήνα σε όλη την Ελλάδα. Δίνουν τη μάχη του Σταυρού σε όλη την επικράτεια. Καλή επιτυχία και καλή επιτυχία στη σύμπραξη αυτή, σε αυτό το μέτωπο της ενωτικής πρωτοβουλίας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ για τη συζήτησή μας. Εγώ, να ξέρετε, εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Επίσης, σέβομαι τον πολίτη και θέλω να του παρουσιάζω τις απόψεις μου με τη βαρύτητα που απαιτείται, χωρίς συνθήματα και φτηνές. Πλέον ο πολίτης χρειάζεται πολιτική ειλικρίνεια, κύριε Λαπαβίτσα. Βεβαίως. Εγώ αυτό θέλω να κάνω και εσείς εδώ δίνετε τη δυνατότητα για να γίνεται αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν, χάρηκα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και ευχαρίστως να έρθω και να ξανακουβεντιάσουμε. Ευέλικτο μέσο είναι το ραδιοφωνικό. Λοιπόν, θα σας αντοπίσουμε στην Κρήτη. Άλλα ζητήματα βεβαίως. Εγώ θα ταξιδέψω όλη την Ελλάδα το επόμενο διάστημα βεβαίως, αλλά θα χαρώ πάρα πολύ να κουβεντιάσουμε, γιατί στο τέλος και εγώ από την Βόρεια Ελλάδα είμαι. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτά που απασχολούν τον βορειοελλαδικό χώρο και βεβαίως να το κουβεντιάσουμε. Και είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η δική μας περιφέρεια. Εδώ και το ξέρετε. Γι' αυτό και τα ανέφερα. Και επίσης το αναπτυξιακό πρόβλημα της Στράκης μέσα στο ευρύτερο αναπτυξιακό αδιέξοδο της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα δύσκολο και θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια, ιδιαίτερη στόχευση. Αυτά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε την επόμενη φορά. Στην επόμενη συνάντησή μας, να έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εάν θέλετε να τον ακούσετε να αναλύει και να παρουσιάζει
τις θέσεις της ενωτικής πρωτοβουλίας Μέρα 25 θα βρίσκεται στις 8.30 στο ξενοδοχείο Γαλαξία στην Καβάλα. Ο Κώστας Λαπαδίτσας θα είναι ουσιαστικά η κεντρική του στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας συνάντηση με τους πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 8.30 στο ξενοδοχείο Γαλαξία στην Καβάλα. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.